Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα καλά που πρέπει να υπάρχουν σε μια χριστιανική οικογένεια ώστε ο Θεός να μπορεί να τους ευλογεί και να εκπληρώνει τις αγαθές βουλές που έχει προκαταβολής κόσμου για αυτή την οικογένεια και για αυτούς τους αδελφούς. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα ασχοληθούμε με μία ερώτηση που μας έστειλε κάποιος ανώνυμος φίλος μας και αδελφός μας. Διαβάζω. Χαίρετε, ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας ευωδώνει πάντοτε. Θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Πώς μπορώ να διακρίνω ποια αδελφή είναι η κατάλληλη για μένα για να παντρευτώ, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια μου, σε περίπτωση που έχω αγαπήσει τη λάθος αδελφή αλλά δεν έχω παντρευτεί ακόμη, πώς μπορώ να αποβάλω από την καρδιά μου αυτό που αισθάνομαι για εκείνη? Δεν είναι πιο ασφαλές αν ο Κύριος θελήσει να μου δώσει μια αδελφή να παντρευτώ, να υπάρχει συμμαρτυρία και από τους εργάτες που έχει θέσει ο Θεός στην Εκκλησία? Σας ευχαριστώ, ο Κύριος να σας ευλογεί. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ αδελφέ και φίλε ανώνυμε, και ευχαριστούμε το Θεό για σένα. Και αρχίζουμε για τις ερωτήσεις. Πώς μπορώ να διακρίνω ποια αδελφή είναι κατάλληλη για μένα για να παντρευτώ, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια μου? Όταν παντρεύεται ένας νέος και μια νέα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το παράδειγμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, πρέπει να έχουν τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι αδέλφια καλά εν Χριστώ, πρώτον. Δεύτερον, φίλοι καλοί εν Χριστώ Ιησού. Και τρίτον, καλή σύζυγη. Και αυτά είναι και τα κριτήρια. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να διακρίνεις, αδελφέ μου, μία κοπέλα που να έχει τα χαρακτηριστικά της καλής αδελφής μέσα στην Εκκλησία, που θα μπορούσε να γίνει και καλή αδελφή δική σου. Τι σημαίνει καλή αδελφή? Μία καλή χριστιανή κοπέλα. Να έχει χαρακτηριστικά ευλογημένου ανθρώπου, πιστού ανθρώπου, να έχει αγάπη, να έχει ελπίδα και να έχει και πίστη στο Θεό. Η αγάπη θα εκδηλώνεται από τον κόπο της, η πίστη από το έργο της και η ελπίδα της από την υπομονή της. Η ελπίδα της στο Χριστό από την υπομονή της. Δηλαδή μια κοπέλα που δεν έχει πίστη και έργα πίστεως, αλλά έχει έργα πιστείας, εκεί θα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός και να φοβάσαι. Όταν δεν μπορεί να κάνει υπομονή, τη βιάζεται και εκεί θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Όταν δεν μπορεί να έχει υπομονή, ακόμη και όταν δεν έχει αγάπη, δεν υπηρετεί μέσα στην Εκκλησία, και εκεί πρέπει να είσαι προσεκτικός. Όμως δεν σημαίνει, καθόλου μάλιστα δεν σημαίνει, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη βοήθεια τη δική σου. Και τα τρία, δηλαδή και να είναι καλή αδελφή και καλή φίλη και καλή σύζυγος.
μπορεί ο Θεός να έχει προσδιορίσει κάτι καλό. Όμως για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όπως νομίζω ότι μου έχει δώσει ο Θεός να καταλάβω, πώς ξεκινάει το πράγμα, είναι, σκεφτείτε μία κοπέλα να έχει απέναντί της τον Ισάφ και να έχει απέναντί της και τον Ιακώβ. Ο Ισάφ είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, λεβέντης, εργατικός, καλός κυνηγός, επιδέξιος, τον αγαπάει ο πατέρας του. Και από την άλλη μεριά ο Ιακώβ είναι ένα καλό παιδάκι, καλός αδερφός, απλός, κατοικεί στις σκηνές, είναι πάντα με τη μητέρα του. Και πέστε μου εσείς τώρα, μια κοπέλα ποιον θα διάλεγε από τους δύο για σύζυγό της? Βέβαια υπάρχουν και κοπέλες που έχουν τα χαρακτηριστικά του Ισάφ και του Ιακώβ. Όμορφη, δυναμική, μορφωμένη, εργατική. Μια και η άλλη απλή, ταπεινή, ήσυχη, φρόνιμη. Σαν τη Μαρία παραδείγματος χάρη, τη μητέρα του Κυρίου. Ποια θα διάλεγε ένας άντρας? Εδώ φαίνεται ότι το πράγμα είναι δύσκολο. Γι' αυτό τι χρειαζόμαστε? Προσευχή. Ο Θεός να μας φανερώσει. Ο Θεός να μας φανερώσει πρώτον. Αν αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα, την οποία προσέχω, πλησιάζω, είναι για μένα, από το Θεό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διακρίνω, καθώς ζω κοντά της ή τη γνωρίζω, να διακρίνω μέσα στην καρδιά μου αν αρχίζει και υπάρχει κάποια έλξης, αλλά όχι σαρκική, όχι από συμφέρον, όχι από φιλοδοξία, όχι με κοσμικά ή σαρκικά κριτήρια, αν υπάρχει μια έλξης που να δημιουργείται από το Θεό, μια αγάπη. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτή η αγάπη να έχει, το πρώτο χαρακτηριστικό, να έχει ανταπόκριση. Δηλαδή αν δεν έχει ανταπόκριση, δεν μπορεί να είναι από το Θεό. Δεν μπορεί να σου δίνει ο Θεός να αγαπήσει μια κοπέλα που δεν σε αγαπάει. Να θέλεις μια κοπέλα να την παντρευτείς που δεν σε θέλει. Εάν βλέπεις ότι υπάρχει άρνησης, σταμάτα. Σταμάτα στην αρχή πριν μπλέξεις και ταλαιπωρηθείς. Βέβαια και μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει φλερτ. Δεν πλησιάζω να φλερτάρω. Αλλά προσεύχομαι ο Θεός να βάλει στην καρδιά της κοπέλας και στην καρδιά τη δική μου το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Και πολλές φορές, για να μην εκτεθώ, πλησιάζω και έναν πρεσβύτερο, γιατί το λες και εσύ παρακάτω, ή τον ποιμένα της εκκλησίας ή έναν πνευματικό άνθρωπο, το εξομολογούμε και του λέω ποια είναι η γνώμη σου, τι λες εσύ. Γιατί μπορεί ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος της εκκλησίας που πηγαίνει και που πηγαίνω να ξέρει πράγματα που δεν τα ξέρω εγώ και τα οποία να είναι απαγορευτικά για να προχωρήσω ή να συνεχίσω. Παραδείγματος χάρη, ότι η καρδιά της την έχει δώσει σε κάποιον άλλο νέο. Που εγώ βέβαια δεν το ξέρω, γιατί αυτοί προσεύχονται, είναι μυστικό ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί. Οπότε μπαίνω σε μια περιπέτεια χωρίς λόγο. Να μπορώ να αποφύγω αυτό το πράγμα, να πλησιάσω τον ποιμένα και του πω ποια είναι η γνώμη σου, που αυτός πιθανόν να ξέρει και συνήθως ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε εμείς. Ο καθένας από εμάς μέσα στην εκκλησία. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι να υπάρχει μέσα μας αυτή η έλξης προς την κοπέλα, η οποία να προσέξουμε να μην είναι σαρκική αλλά να είναι πνευματική, γιατί είναι καλή αδελφή και γιατί ο Θεός βάζει στην καρδιά μας αγάπη. Και ταυτόχρονα να υπάρχει και ανταπόκριση. Εάν ισχύουν αυτά, τότε καλά πάμε μέχρι εδώ. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, για να ξέρουμε ότι αυτή η κοπέλα ή αυτός ο νέος είναι από το Θεό για μας, είναι
να αρχίζει να υπάρχει μια πνευματική αύξηση. Αυτή η σκέψη, καθώς προσεύχομαι για αυτή την κοπέλα, να με φέρνει πιο κοντά στο Θεό, να οικοδομούμε και να αυξάνομαι. Και επειδή διαπιστώνω ότι υπάρχει και κάποια μικρή ανταπόκριση, πρέπει να βλέπω ότι και αυτή, σε αυτή την εξήτηση, γιατί για εξήτηση μιλάμε, από το Θεό, να έχει και αυτή μία αύξηση πνευματική. Εάν ισχύει το πρώτο και το δεύτερο, τότε πάμε πάρα πολύ καλά. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και περαιτέρω και να αρχίζουμε να συζητάμε και να προσευχόμαστε μαζί. Είτε άμεσα, ο νέος με τη νέα, είτε χρησιμοποιώντας, για να μην εκτεθούμε από λάθος, χρησιμοποιώντας τον ποιμένα ή κάποιο πρεσβύτερο της Εκκλησίας μας, κάποιο πνευματικό άνθρωπο της Εκκλησίας μας. Όταν αρχίζουμε να συζητάμε, τότε η επιδίωξή μας είναι να γίνουμε καλά αδέλφια, να την οικοδομήσω εγώ νέος την αδελφή μου, να γίνει πιο καλή αδελφή και να οικοδομηθώ από την αδελφή μου να γίνω πιο καλός αδελφός. Πώς? Συμπροσευχόμενοι και προσευχόμενοι ο ένας υπέρ του άλλου. Συζητώντας πνευματικά θέματα, εργαζόμενοι στο έργο του Θεού, αγωνιζόμενοι στην πίστη, στην αγάπη και στην ελπίδα. Όταν αυτό γίνει, και αυτό γίνει, τότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες πιο κάτω, αγαπητέ φίλε, αδελφέ, να υπάρξει μαρτυρία. Εδώ χρειαζόμαστε πραγματικά, αν δεν έχουμε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και τη μαρτυρία του πρεσβύτερου, του ποιμένα ή κάποιων αδελφών που να στέκονται πολύ καλά στην πίστη, στον Χριστό και στην Εκκλησία. Γιατί μπορεί να βλέπουν, να ξέρουν και να βλέπουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε και δεν τα ξέρουμε εμείς. Στη συνέχεια, πρέπει τώρα, αφού αγωνιζόμαστε να είμαστε καλοί φίλοι, να προσευχηθούμε και να προσευχόμαστε στο Θεό, καλοί αδελφοί, να προσευχηθούμε και να προσευχόμαστε στο Θεό να μας κάνει καλύτερους αδελφούς. Αλλά αρχίζει μια πνευματική σχέση, η οποία θα καταλήξει σε συζυγική σχέση, αλλά μια πνευματική σχέση που πρέπει να αυξάνει και να οικοδομείται, πηγαίνοντας μαζί στο έργο του Θεού, εργαζόμενοι μαζί, προσευχόμενοι μαζί, είτε από το σπίτι μας, είτε τηλεφωνικά, είτε μες στην εκκλησία, είτε και κατηδία. Και πια μπαίνουμε στη διαδικασία του να γίνουμε καλοί φίλοι. Εδώ πια είμαστε σχεδόν βέβαιοι θα έλεγα, ότι ο Θεός έχει συστήσει τον ένα στον άλλον. Μπορούμε να ανακοινώσουμε στους γονείς μας προηγούμενα, για να υπάρχει και η συμμαρτυρία των πιστών γονέων, γιατί αν έχουν αντίρρηση οι γονείς, τότε κάτι δεν πάει καλά. Αν έχουν αντίρρηση οι πιστοί γονείς, τότε κάτι ή πολλά δεν πάνε καλά. Και πρέπει γρήγορα να τα διορθώσουμε. Άρα πώς θα τα διορθώσουμε? Ή θα τους πιάσουμε, θα προσευχηθούμε, θα μιλήσουμε κατηδίαν ή και οι δυο μαζί προς τους γονείς τους πιστούς, να τους ρωτήσουμε γιατί δεν θέλουν, τι είναι αυτό, για να το διορθώσουμε. Γιατί η Γραφή λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιο στη γη. Από τώρα δηλαδή τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Θα τιμήσω τον πατέρα μου εγώ νέος, αν έχει αντίρρηση, και θα τιμήσει η κοπέλα τους γονείς της αν έχουν αντίρρηση. Αλλά και εγώ θα τιμήσω τους γονείς της κοπέλας και η κοπέλα θα τιμήσει τους γονείς της, τους δικούς μου. Γιατί? Για να βρεθεί, για να έρθει η ειρήνη του Θεού. Γιατί αν δεν έρθει η ειρήνη του Θεού, πώς θα έρθει η ευλογία του Θεού? Γιατί τι λέει η Γραφή, ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό. Πώς θα έρθει ο αγιασμός όταν δεν υπάρχει ειρήνη? Εάν υπάρχει τσακωμός,
αν υπάρχει αντίρρηση. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να κάνουμε υπομονή ελπίζοντας ότι ο Θεός θα επέμβει στην καρδιά του πατέρα ή της μητέρας, της κοπέλας που δεν με θέλουν, των χριστιανών πάντα λέω, για να με αγαπήσουν. Μπορώ να πάω να παντρευτώ μια κοπέλα όταν οι γονείς της δεν με αγαπάνε? Ούτε μπορεί μια κοπέλα να με παντρευτεί, το νέο να παντρευτεί, αν δεν την αγαπάνε οι γονείς μου. Φοβερό αμάρτημα αυτό. Μιλάμε για αμάρτημα όμως. Άρα εδώ χρειάζεται αγώνας. Άλλωστε η χριστιανική ζωή τι είναι? Ένας αγώνας. Ένας αγώνας να θριαμβεύσουμε, να θριαμβεύσει ο Χριστός. Και ο αγώνας αυτός θα γίνει νικηφόρος αν εγώ ταπεινωθώ μπροστά στους γονείς της κοπέλας, ο νέος δηλαδή, και η νέα ταπεινωθεί μπροστά στους γονείς τους δικούς μου, του νέου, ώστε να βρούμε χάρη από τους γονείς. Να κερδίσουμε την αγάπη τους και την εκτίμησή τους. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, βασικότατη προϋπόθεση. Αλλιώς τους αδικούμε και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Και παραβαίνουμε και το Λόγο του Θεού γιατί δεν τους τιμούμε και πάσα ανομία είναι αμαρτία. Ξεκινάμε δηλαδή τη ζωή μας με αμαρτία. Αφού λοιπόν συμμαρτυρήσουν οι γονείς, τότε χρειάζεται απαραίτητα και η συμμαρτυρία των αδελφών της Εκκλησίας. Και εκεί πρέπει να τους πείσουμε. Συνήθως είναι εύκολο, αλλά όχι πάντα. Αν όλα αυτά έρθουν σε τάξη και υπάρξει ειρήνη μέσα στην Εκκλησία, ειρήνη μέσα στις οικογένειες, τότε είναι το βέβαιο ότι θα υπάρξει στη συνέχεια και ο αγιασμός, χωρίς το οποίο κανείς δεν δει το πρόσωπο του Θεού. Και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάνε όλοι, ποιμένας, πρεσβύτερος, γονείς, φίλοι, αδελφοί, όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί εκείνο που θέλουμε και μας ενδιαφέρει εμάς είναι η ευλογία να είναι τελεία, απόλυτος ενώπιον του Θεού και από το Θεό. Αφού λοιπόν υπάρχει αγάπη που αυξάνει, η έλξη μετατρέπεται σε αγάπη που αυξάνει, αφού υπάρχει οικοδομή το ενός προς τον άλλον ενώπιον του Θεού, οικοδομεί ο νέος την κοπέλα και οικοδομεί η κοπέλα το νέο, μετά μπαίνουμε στην κατάσταση, αφού ανακοινώσουμε κιόλας την αμοιβαία υπόσχεση γάμου ενώπιον της Εκκλησίας, με την συμμαρτυρία των γονιών και της κοπέλας και του νέου, αλλά και της Εκκλησίας. Και από εκεί πέρα αρχίζει ο επόμενος αγώνας, που είναι να γίνουμε καλοί φίλοι. Και ανοίγουμε την καρδιά μας, εξομολογούμεθα, εκφράζουμε τις απόψεις μας και προσευχόμαστε προς τον Κύριό μας να μας φανερώσει πώς θέλουμε να είναι ο σύζυγός μας ή η σύζυγός μας. Τι θα θέλαμε να αλλάξει, τι δεν μας αρέσει. Πώς θα θεωρούσαμε ότι είναι τέλειος για μας. Τέλεια η νέα για το νέο και τέλειος ο νέος για τη νέα. Και βρίσκονται τα παιδιά και εκφράζουν και αλλάζουν απόψεις και ακούνε με μεγάλη προσοχή, σε εισαγωγικά, τις απαιτήσεις του νέου, και ο νέος ακούει με μεγάλη προσοχή πάλι σε εισαγωγικά τις απαιτήσεις της νέας. Και λέω σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι απαιτήσεις, αλλά είναι ευαρέσκεια, προς διόρθωση. Όπως ο Θεός μας φανερώνει τι τον ευαρεστεί για να διορθωθούμε, έτσι και ο νέος φανερώνει τι τον ευαρεστεί στη νέα για να διορθωθεί, και η νέα φανερώνει στο νέο τι τον ευαρεστεί για να το διορθώσει, ώστε
να διαμορφώσουν τους χαρακτήρες τους, την οτροπία τους, τις συνήθειές τους, τις πρακτικές τους, σύμφωνα με την αρέσκεια του άλλου. Γιατί ο σκοπός είναι ο νέος να κάνει την κοπέλα ευτυχισμένη. Γι' αυτό του τη δίνει ο Θεός. Και η κοπέλα να κάνει το νέο ευτυχισμένο. Και θέλει ο νέος να κάνει την κοπέλα που του δίνει ο Θεός για γυναίκα του ευτυχισμένη, και θέλει η νέα να κάνει το νέο που του δίνει, που της δίνει ο Θεός ευτυχισμένο. Και προχωράνε στην προετοιμασία τους για το γάμο και πραγματοποιείται ο γάμος. Αυτή είναι μια ευλογημένη, ιδανική πορεία προς το γάμο. Αυτά είναι τα κριτήρια και αυτή είναι η πορεία. Στη δεύτερη ερώτηση, σε περίπτωση που έχω αγαπήσει τη λάθος αδελφή, αλλά δεν έχω παντρευτεί ακόμη, πώς μπορώ να αποβάλω από την καρδιά μου αυτό που αισθάνομαι για εκείνη? Θεωρώ ότι είναι τις περισσότερες φορές ιδιαιτέρως απλό, μερικές φορές όμως δεν είναι. Εάν λοιπόν η κοπέλα που έχεις ενδιαφερθεί έκανες το λάθος και την πλησίασες περισσότερο και άφησες την καρδιά σου να την αγαπήσει πριν βεβαιωθείς ότι αυτή είναι από το Θεό και δεν είναι λάθος κοπέλα για σένα, αυτό είναι λάθος. Αν άφησες όμως την καρδιά σου και έκανες αυτό το λάθος, τώρα θα πρέπει με τη χάρη του Χριστού να της το εξηγήσεις, αν θέλει να σε ακούσει, γιατί μπορεί και να μην θέλει, να το εξηγήσεις τον εαυτό σου και ιδιαιτέρως να πας στο Θεό και να απορρίψεις αυτό το βάρος, όπως λέει η Γραφή, απορρίψαντες παν βάρος και την ευκόλωσε περιπλέκουσα ημάς αμαρτία. Να πας στο Θεό, να το αφήσεις στα πόδια του, Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, και αν ζητήσεις από το Θεό χάρη και έλεος, να ελευθερώσει την καρδιά σου, να την καθαρίσει την καρδιά σου από κάτι που δεν είναι από Αυτόν. Αυτό μπορεί να είναι εύκολο, αλλά μπορεί να είναι και δύσκολο, ανάλογα πόσο πολύ έχεις εκτεθεί σε λάθος συναισθήματα και δεν έχεις περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όμως, είπαμε, μπορεί να είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι σίγουρα δύνατον. Ο Θεός θα σε βοηθήσει με τα πάσης βεβαιότητος να τακτοποιήσεις πλήρως την καρδιά σου ενώπιον του Θεού και ενώπιον της κοπέλας αυτής. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό που θα σε βοηθήσει λίγο περισσότερο είναι να αρχίσεις να προσεύχεσαι ποια είναι η κοπέλα που πραγματικά έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Όχι ψάχνοντας αυτή δεξιά και αριστερά, αλλά προσευχόμενος να σου φανερώσει ο Θεός μες στην καρδιά σου, αλλά και στους οφθαλμούς. Και ταυτόχρονα σε αυτήν για να ακολουθηθεί η πορεία της ευλογίας. Η τρίτη ερώτηση: δεν είναι πιο ασφαλές αν ο Κύριος θελήσει να μου δώσει μια αδελφή να παντρευτώ, να υπάρξει μαρτυρία από τους εργάτες που έχει θέσει ο Θεός στην Εκκλησία? Βέβαια, αυτό είναι η ασφαλειά μας. Εκείνη η ασφαλειά μας. Γιατί ο πρεσβύτερος ή ο ποιμένας μέσα στην Εκκλησία, είπαμε προηγουμένως, ότι ξέρει πολύ περισσότερα, κατά πάσα πιθανότητα, από σένα για την κοπέλα την άλλη. Πολύ περισσότερα. Έχει μιλήσει με την κοπέλα αυτή πολλές φορές, όχι για σένα, όχι για το ζήτημα αυτό, αλλά για τη ζωή της. Έχει προσευχηθεί για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα μια κοπέλα να είναι μακριά από τον ποιμένα. Σίγουρα έχει προσευχηθεί για αυτήν, του έχει φανερώσει ο Θεός. Την έχει πλησιάσει. Έχουν μιλήσει, έχουν συζητήσει. Του έχει ανοίξει την καρδιά της. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πλησιάσεις τον ποιμένα ή κάποιον από τους πρεσβύτερους για να κουβεντιάσεις για αυτό το πρόσωπο. Και αν αυτό, και αν ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος σου δώσουν πράσινο φως, με την έννοια πιθανό να είναι, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε θα έρθει και στη συνέχεια και η συμμαρτυρία. Και όταν θα έρθει η συμμαρτυρία, θα υπάρχει και η βεβαιότηση. Βεβαίως είναι ασφαλές να εξετάζουμε
και να ρωτάμε και τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία που ο Θεός έχει θέσει προϊστώτες, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού να υπακούμε στους προϊστώτες μας, γιατί αυτοί θα δώσουν λόγο για μας. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ μου αδελφέ ανώνυμε, ότι το θέμα του γάμου είναι μετά τη σωτηρία μας το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Πρώτα είναι η αναγέννησή μας, το βάφτισμά μας εν ύδατη, το βάφτισμά μας εν πνεύματι Αγίο, εν γέννη η σχέση μας με τη Βασιλεία των Ουρανών, η σχέση μας με τον Χριστό. Αλλά το επόμενο σημαντικό ζήτημα στη ζωή μας είναι ο γάμος. Ο γάμος ενός νέου με μια νέα, που πρέπει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα στα οποία ευαρεστείται ο Θεός. Πιστεύω ότι όταν ένας νέος πραγματικά θέλει να παντρευτεί την κοπέλα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν προκαταβολής κόσμου, ο Θεός δεν θα τον αφήσει να κάνει λάθος. Έστω και αν η καρδιά του τον παρασύρει ή και η λογική του τον παρασύρει ή η σάρκα του τον παρασύρει. Γιατί οι επιθυμίες όλες, οι αποφάσεις όλες του ανθρώπου εξαρτώνται από την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Η επιθυμία της σάρκας είναι τι μ' αρέσει. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι τι θέλω, της καρδιάς. Και η αλαζονία του βίου είναι τι νομίζω. Όταν λοιπόν ο νέος προσπαθεί να διαλέξει με το τι του αρέσει, τι θέλει, τι νομίζει, θα αποτύχει. Όταν ο νέος όμως έχει αυτή την πνευματική σχέση με τον Θεό που να λέγει όχι όπως εγώ θέλω Κύριε αλλά όπως εσύ, αποκλείεται να αποτύχει. Γιατί ο Θεός θα βάλει την δική του αρέσκεια στην καρδιά του ώστε να του αρέσει, το δικό του θέλημα στην καρδιά του ώστε να θέλει και τη δική του γνώμη στο πνεύμα του ώστε να έχει και αυτό την ίδια γνώμη με το Θεό. Και τότε όλα τα πράγματα θα γίνουν εύκολα, ευλογημένα, άγια και τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Κύριος να σε ευλογήσει αγαπητέ αδελφέ μας για τις ερωτήσεις σου αυτές και εύχομαι ο Θεός να σε οδηγήσει πραγματικά δια Πνεύματος Αγίου να γνωρίσεις την κοπέλα που ο Θεός έχει ετοιμασμένη για σένα για να σου χαρίσει ο Θεός μια ευλογημένη οικογένεια και εσύ να κάνεις μια ευτυχισμένη γυναίκα στο πλευρό σου. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας.